Χαλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Είχαμε χαλαζόπτωση νωρίτερα σε Κορινθία, Αχαΐα και Αρκαδία. Ε, πάμε στο Χριστόστρατουλάκο γιατί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία της Αθηνών Πατρών. Ενώ σε βλέπουμε σε ένα σημείο που το χαλάζει προκάλεσε σοβαρές ζημιές, Χρήστο. Να ξεκινήσουμε από αυτό, Σία. Καλησπέρα από το Κριονέρι. Δείτε λοιπόν τι προκάλεσε το χαλάζι. Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο. Βλέπετε, η μπροστινή πλευρά έχει διαλυθεί. Σία, το χαλάζι, το οποίο έπεσε, ήταν ακριβώ αυτό. ήταν το διπλάσιο από ότι είναι αυτό που είναι στο χέρι μου τώρα και κατέστρεψε τα πάντα. Δείτε εδώ ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο η πίσω πλευρά διαλύθηκε. Βλέπετε, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όπω και σε αυτό το αυτοκίνητο. Είτε, είμαστε στο κέντρο του χωριού. Δείτε λοιπόν πώ τα αυτοκίνητα διαλύθηκαν από το χαλάζι, το οποίο, όπω μα λένε οι κάτοικοι, ήταν σε μέγεθο πορτοκαλιού πρώτη φορά έχει συμβεί. Βλέπετε ότι κάποιοι έχουν καλύψει τα αυτοκίνητά του, τα οποία έχουν σπάσει, διότι τι επόμενε ώρε, με βάση τι προβλέψει μετεωρολογική υπηρεσία, θα έχουμε πάλι βροχοπτό στην περιοχή. Δείτε, είναι πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία διαλύθηκαν. Το χαλάζι ήταν διπλα... το διπλάσιο και τριπλάσιο ε, σε αυτό. Και προφανώ Φανταστείτε... θα ήταν και πολύ έντονο το φαινόμενο για να προκαλέσει τέτοιε ζημιέ. Για 10 λεπτά είχαμε έντονη χαλαζόπτωση, το οποίο όλα. καλλιέργεια έχει εκεί, Χριστό. Ακριβώ υπάρχουν καλλιέργειε που καταστράφηκαν. Καλλιέργειε που καταστράφηκαν, σπίτια τα οποία έχουν τρυπήσει οι στέγε από το χαλάζι. Οι άνθρωποι σιγά σιγά προσπαθούν να τα σκεπάσουν με κάποιον τρόπο, διότι και για αύριο Τρίτη και για την Τετάρτη αναμένουμε βροχοπτώσει στην περιοχή. Δεν είναι μόνο το χωριό Κρυονέριο, όπου εδώ φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη ζημιά. Έχουμε και σε άλλε περιοχέ των Καλαβρίτων, όπω είναι η Κλητορία ε, και άλλα μικρότερα χωριά, στα οποία είχαμε έντονη χαλαζόπτωση. Ενώ όσον αφορά την εθνική που είπε νωρίτερα, αυτή τη στιγμή έχει κλείσει για λίγη ώρα. Πέρασαν νωρίτερα τα βαριά τα φορτηγά που είχαν εγκλωβιστεί ε, τα, την παλιά εθνική περνούν τώρα τα ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητα και γίνονται προσπάθειε προκειμένου να ανοίξει. Είναι στο 162 χιλιόμετρο τη νέα εθνική οδού Πατρών Αθηνών. Είναι ένα σημείο, ΣΥΑ, όπου πριν από λίγε εβδομάδε, πριν από λίγου μήνε, είχαμε ε, πυρκαγιέ. Δυστυχώ τώρα με τι βροχοπτώσει έχουμε υλικά φερτά τα οποία κατεβαίνουν στο mm -hmm. δρόμο με αποτέλεσμα να είναι η δεύτερη φορά που μέσα σε λίγε εβδομάδε κλείνει η νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είχαν εγκλωβιστεί οδηγοί. Ευτυχώ τώρα κατάφεραν να ανοίξουν την παλιά εθνική οδό. Ε, έτσι περνούν τα γιοτοχή από εκεί και περάσανε και τα βαριά οχήματα. Μάλιστα. Και τώρα γίνονται οι εργασίε. Σα ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.